Είναι το όνομά του, Κώστας είναι το επίθετο, αλλά γελάμε πάντα. Ναι, ναι, και αυτός παίζει καλά τα χαρτιά που του δόθηκαν. Του δόθηκαν ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους πραγματικά στην Ελλάδα. Έλα, ήταν τόσο ωραίο, γιατί σημασία δεν έχει να παίξεις καλά τα χαρτιά. Σημασία έχει όταν σου έρθει ένα κακό φίλο, πώς θα το διαχειριστείς. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, πρέπει να σου πω σήμερα, εντάξει, η εμφάνισή σου κλαίμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ και αυτό και το βλέπω και από το μόνιτερ. Και πόδι. Και γαμπίτσα. Τέλεια. Ναι, γιατί τις περισσότερες φορές ήσουν με τα παντελόνια πάντα εσύ. Με κολάν. Με κολάν. Είπα όσο ακόμα κρατάει ο καιρός. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ο καιρός αρχίζει και αλλάζει, αλλά δεν σου αρέσει ο χειμώνας. Όλες οι εποχές μου αρέσουν. Μ' αρέσει να υπάρχουν εποχές. Δεν μ' αρέσει όταν να χάνονται και είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι, ένας τεράστιος χειμώνας. Μ' αρέσει η μετάφαση. Λίγο από όλα κάνει καλό. Έχεις πολύ δίκιο, γιατί κοντεύουν να χαθεί το φθινόπωρο και η άνοιξη. Αυτό, δηλαδή, ναι. Ή πηγαίνουμε σε καλοκαίρι ή σε χειμώνας. Έχουν χαθεί που η άνοιξη, εγώ τη θεωρώ μια από τις ερώτερες εποχές που αρθίζουν τα λουλούδια. Είναι απίστευτη. Απίστευτη εποχή. Ναι, και για μένα, εγώ θεωρώ και πολύ ερωτική η εποχή. Ερωτική. Να είναι τα αίματα. Εσύ πάντα ερωτική σου όμως. Ευχαριστώ, Γρήγορη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γι' αυτό έρχομαι εδώ και να μου λες. Με αυτό όμως είναι αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και τη λέω, σου έχουμε έκπληξη. Μου λέει, μου έχετε κάτι τίποτα άντρες. Δηλαδή, ό,τι και να πω, το μυαλό είναι. Τι, πειράζει που το λέω. Όχι, προ το πέσουνε. Δεν είναι κάτι κρύβο. Λέω, δεν είναι αυτή η έκπληξη. Είναι κάτι άλλο, θα το δει. Πες μου τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά. Βελτιώνομαι από θέματα υγείας όλο και περισσότερο. Μιλάω λίγο πιο καθαρά, λίγο πιο γρήγορα, μπορώ να σταθώ όρθια. Mm-hmm. Κάνω μερικά βηματάκια, δεν πέφτω. Τέλεια. Όλα καλά. Και τώρα έχω μια τεράστια πρόκληση επαγγελματικά. Αποφάσισα να κάνω θέατρο. Θα το πούμε αυτό. Αυτό θα το πούμε, γιατί το έχω σε λίγο και η έκπληξη που σου έχει να κάνει γύρω-γύρω από όλα αυτά. Πολύ. Οπότε καλά. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελα πραγματικά να καθίσετε να απολαύσετε, γιατί θα συμβεί κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με μια παράσταση που εγώ τρελάθηκα, γιατί το έχω δει σε ταινία και λέω ότι δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα γίνει και παράσταση. Και με υπογραφή Γιώργου Καπουτζίδη. Σε λίγο, σε τώρα δεν θα το αργήσω πολύ το θέμα. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, ναι, λίγο, γιατί πάντα με το θέμα που σου συνέβη στην υγεία, ναι, σου, πάντα μιλούσες ανοιχτά και πάντα, ναι, ναι, το αντιμετώπισες, ναι, πάρα πολύ κοιτώντας το στα μάτια. Ίσως και για κάποιους ανθρώπους που δεν ξέρουν, να πούμε ότι πριν από περίπου πόσα χρόνια σου συνέβη. Το 17-4. Το 17-4, ναι, χρόνια. Σου συνέβη σχεδόν ξαφνικά. Πέθανα, ναι. Ναι, σου συνέβη ξαφνικά κάτι στην υγεία σου που. Διάθρηση εντέρου που οδήγησε σε σιψημία, σε σιπτικό σοκ. Σχεδόν πέθανα. Δεν πέθανα. Spoiler. Και άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Μάλιστα. Κατάλοιπα που όμως βλέπω ότι τα πολεμάς και τα κερδίζεις. Ναι, θα περάσουν και αυτά. Είμαι σίγουρος. Να σου πω, σε όλη αυτή την ιστορία, αυτού που σου συμβαίνει τώρα στην υγεία σου, που όσο πάνε και τα αφήνεις πίσω σου και σιγά σιγά όλα θα περάσουν. Τι σου έχει μείνει από αυτή την ιστορία? Είσαι μια γυναίκα που τον τελευταίο περισσότερο καιρό κυκλοφορείς με αμαξίδιο. Ναι. Θέλω να μου πεις, αν δηλαδή έγραφες ένα βιβλίο. Με το ότι εγώ στη ζωή μου υπήρξα ένας άνθρωπος που δεν χρειαζόμουν αμαξίδιο. Κάποια στιγμή συνέβη αυτό στη ζωή μου που το αντιμετωπίζω πολύ θεραλέα, ναι, ναι, και χρειάστηκε να είμαι σε αμαξίδιο. Ποια είναι η διαφορά αντιμετώπισης και από τους άλλους ανθρώπους πια και το συμπέρασμά σου που έχεις βγάλει, που θα ήθελες πολύ να το συζητήσεις και να το πεις προς τα, να το μοιραστείς με τον κόσμο? Ότι δεν είναι, η αναπηρία δεν είναι κάτι κακό, είναι μια κατάσταση. Δηλαδή, τι να κάνουμε, έγινε και αυτό. Και δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε από αυτό, ούτε από την ίδια τη λέξη αναπηρία. Και νομίζω έχει αρχίσει λίγο και η πολιτεία και η κοινωνία και κινείται προς όχι μόνο την αποδοχή, και την ένταξη των ανθρώπων με δυσκολίες στην κοινωνία, στην καθημερινή ζωή, αλλά αντιμετωπίζω ακόμα μεγάλα θέματα. Ιδίως σε παλιές πόλεις όπως η Αθήνα ή η Ρώμη, είχα πάει Ρώμη παλιά και ξαναπήγα ως ανάπηρη. Γρήγορη, μου βγήκε η πίστη. Δηλαδή, οι αρχαίες πόλεις λόγω αρχαιότητας και δομής έχουν στενούς δρόμους, χάλια πεζοδρόμια, εγκλειστράνε, δεν υπάρχουν προσβάσεις. Ο κόσμος παρακάρει όπου να είναι και δεν μπορείς να περάσεις από ράπα σε πεζοδρόμιο.
Αυτά θέλουν ακόμα αρκετή δουλειά. Είμαι σίγουρος. Και η Αθήνα, βέβαια, είναι μία από τις πόλεις που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά σε αυτό. Έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι. Εδώ μιλάμε τραγική κατάσταση. Δηλαδή... Δυσκολεύει το ότι είμαστε και σε ανηφόρες με Παγκράτη, Κολωνάκι, Κυψέλη. Είναι δύσκολες περιοχές. Μόνο αυτή και άλλες περιοχές είναι πολύ δύσκολες. Αυτό και δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ πλέον έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά δέντρα στη μέση των πεζοδρομίων. Αυτό το πράγμα το ότι πρώτη φορά αυτό το συζητούσαμε και με έναν φίλο μου και τώρα το πρόσεξα εδώ στην Ελλάδα. Ότι τα φώτα και τα δέντρα τα βάζουν στη μέση των πεζοδρομίων. Ναι. Δηλαδή, αν είναι τόσο το πεζοδρόμιο, δεν θα βάλουν το φωτιστικό στην άκρη, θα το βάλουν στη μέση. Χάνε τη ομορφιά, πώς θα το δεις το φωτιστικό. Έχεις δίκιο, αν δεν πέσεις πάνω του, πώς θα το απολαύσεις. Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Πρέπει να σας πω ότι μετά από 10 χρόνια πλέον έξω, έχω ανακαλύψει ποιο είναι το καλύτερο πράγμα στην Ελλάδα. Είναι όχι μόνο το καλύτερο πράγμα, το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου. Και είναι ένα ελληνικό, είναι ελληνικό πράγμα, εντάξει. Η ελληνική ταβέρνα. Είναι το καλύτερο. Χες τον Παρθενώνα. Βασικά κάτω ταβέρνα. Εντάξει. Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Εντάξει. Έξω, το πολύ που θα σου δώσει κάποιος είναι 5, 6, 8, 10 πιάτα κάπου εκεί. Στην Ελλάδα δεν ξέρω ποια γιαγιάκα έχουν κλειδώσει στην κουζίνα να μαγειρεύει. Αλλά είναι ατελείωτο. Και γίνεται το εξής, όπου έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Λοιπόν. Σας πω λίγα και τι έχουμε σήμερα, εντάξει. Λοιπόν. Από πρώτα έχουμε χωριά. Για κοροντομάτα, βλήτα, παντζάνια, λαχανοκαρότα, μαμί, κοιτάτα, σκόρτα, κολυμπιθάκια, μελτζανοσαλάτα, παρμοσαλάτα, κεδοκεφτερή, τζατζίκι, πατάτσι, γαλλιτές, τρανότσα, μου, κολοκυτόπιτα, κολοκυτοπυρόπιτα, στανονοκόπιτα, πυρόπιτα, τεροκοκέτα, σπέτα, φέτα, ψητήξι, νομιζίδρα, λαδοτήρι, κεφτεράκια, τοματοκεφτέδες, κολοκυτοπιτέδες, σαρδέλες, τα παδάκια στα καρβούνα, χτωπαδάκια, ξυδάτα, καλαμαράκια, μαρίδες, ανθερίνες, μπαρμπουνάκι. Τι θέλετε. Έχεις βρεθεί αντιμέτωπη με σχόλια που... Ναι, που λένε ότι το ανάπηρε ενώ αυτό σαρκαζόμουν, ναι. Μου είπαν ότι δεν ζω. Δεν είναι σωστό να το λέω αυτό. Και ήμουν, πρώτον, είμαι ανάπηρη. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι ο επιστημονικός ιατρικός όρος. Ανάπηρη. Μήπως η φράση ειδικές ικανότητες είναι να είναι πιο... Όχι, δεν είμαι Σούπερμαν. Καλά, είμαι. Ναι, εσύ, είμαι θεά, ναι. Κατά αυτό, ναι, αλλά... Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Ας πούμε, εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί είχε συμβεί και ένα περιστατικό με την Τζέιν Μπότς, την κουμπάρα σου. Ναι, ναι. Και απλά θέλω να πω ότι... Τι είναι αυτό που πείραξε κάποιος, η λέξη αναπηρία. Η λέξη αναπηρία, η λέξη αναπηρία. Το ότι έγινε κωστάκι σε κωστάρι ανάπηρη. Ναι. Που το βρήκα πάρα πολύ αστείο, ήταν ατάκα Τζένης και το χρησιμοποίησα για το Μακεδόνα. Ναι, και τι γράψε να σου πω, ότι γιατί χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αν είναι δυνατό. Στην αρχή νομίζω ότι το είπε η Τζένη για μένα, που δεν το είπε. Ναι. Και μετά είπε να είναι δυνατόν, υπάρχουν και όρια, δεν μπορείς. Και λέω τι δεν μπορώ, να λέω την αυτό μου ανάπηρη. Και απάντησή μου ήταν, μη θυγήστε με τις λέξεις. Να θυχτείτε που δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα για τους ανάπηρους. Οι λέξεις έφαγε. Μάλιστα. Ποια είναι η έκφραση, πιστεύεις, που θα θέλανε κάποιοι άνθρωποι, γιατί εγώ μπορώ να σεβαστώ όλες τις απόψεις, αλλά να καταλάβω λίγο. Δηλαδή, ακόμη και όταν λέμε σύνταξη αναπηρίας, δεν λέμε. Ναι, ναι. Ότι ένας άνθρωπος παίρνει σύνταξη αναπηρίας. Επίδομα σύνταξη. Ή επίδομη, ναι, ναι, σύνταξη, που είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι. Θέλω να πω, όχι, και το λέω πραγματικά με πολύ σεβασμό σε όλο αυτό που θέλω να συμβεί. Αν υπάρχει κάποια άλλη φράση ή κάτι άλλο, γιατί ας πούμε λέμε ότι είναι καλύτερο να ακούγεται με ειδικές ικανότητες. Εγώ που το χρησιμοποιώ έτσι. Ναι, με ειδικές ανάγκες. Και αυτό, αλλά... Θέλω να πω ότι αυτοί που σου κάνανε την παρατήρηση, ναι, ή αυτοί που τσατίστηκαν, πώς θα θέλανε, πώς να αναφερθεί. Ξέρω τι έγινε κωστάκι σε κουστάρι κοπέλα με ειδικές ανάγκες. Δεν το είδε αυτή. Ναι. Δεν ξέρω, γιατί η επίσημος όρος το disability στα αγγλικά είναι η αναπηρία στα ελληνικά. Είναι όρος που χρησιμοποιούμε παγκόσμια. Το σακάτης είναι κακιά λέξη, δεν είναι ωραία λέξη. Η αναπηρία είναι όρος, δηλαδή... Μάλιστα. Okay. Ειλικρινά, Γρηγόρη, δεν ξέρω. Πιστεύεις ότι μένουμε πολλές φορές, χάνουμε την ουσία, ναι, και αυτό, μένουμε... Ναι, αυτό, ότι καμιά φορά στη λέξη και... Η ουσία είναι ότι για αυτούς τους ανθρώπους, όπως και να τους πεις, δεν υπάρχουν υποδομές. Μάλιστα. Οπότε, αντί να τσακώνεις για το πώς θα τους πεις, φτιάξε μια ράμπα
Μην παρκάρεις πάνω στην ράμπα. Βέβαια, σε αυτό βέβαια δεν φταίνουν οι άνθρωποι που ήδη είναι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτοί περνάνε πολύ δύσκολα, φωνάζουν πάρα πολύ. Ναι. Χρόνια κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές. Έχω κάνει ατέλειωτες εκπομπές. Έχω βγει στο πεζοδρόμιο. Έχω δείξει ακόμα και για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης που ακολουθεί ένα μονοπάτι που είναι στον δρόμο και το μονοπάτι αυτό πέφτει πάνω σε ένα περίπτερο. Εδώ μιλάμε για τρέλα. Α, ναι, είναι ναι. Τρέλα εδώ. Και επίσης. Υπάρχει θέμα, νομίζω, γενικά στην Αθήνα, δηλαδή δεν βλέπεις μητέρες με μωρά σε καρότσι. Πού να το πας στο μωρό, πάνω στο δέντρο. Μα φωνακάζεσαι να κατεβείς κάτω στον δρόμο. Ακριβώς. Εγώ δηλαδή βλέπω πολλές φορές καρότσα και με τις μητέρες να πηγαίνουν στον δρόμο και πιάνει την ψυχή μου. Αυτό. Και επίσης είμαστε τουριστική πόλη που όλοι έρχονται με το βαλτσάκι με τις ροδίτσες. Πού θα πάνε με το βαλτσάκι. Πουθενά δεν θα πάνε. Σπά το πόδι σου, δεν είναι μόνη μου κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Πραγματικά, εγώ έχω απογοητευτεί πάρα πολύ γιατί συνεχώς λένε παγκόσμιες ημέρες, γιορτάζουμε διεθνείς ημέρες.